και πάλι. Θα σας ξαναβλέπω και εγώ. Θέλω να σας πω πόσο χάρηκα και πόσο συγκινήθηκα που μου δώσει η ευκαιρία σήμερα, Κυριακή της Ορθοδοξίας, να βρεθώ στην Κήτη της Ορθοδοξίας μαζί σας στο Φανάρι. Ήταν πράγματι για μένα μια ξεχωριστή στιγμή και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, για τα λόγια ενότητας και ειρήνης που πρεσβεύει ο χριστιανισμός τόσο επίκαιρα σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες εποχές τις οποίες διανύουμε. Όπως γνωρίζετε, αμέσως μετά επισκέφθηκα τον Τούρκο Πρόεδρο, ο οποίος είχε την καλοσύνη να μου παραθέσει το γεύμα με μια λαμπρή θέα του Βοσφόρου. Ήταν μια στάντση που έγινε, πρέπει να σας πω, σε καλό κλίμα. Νομίζω ότι συμφωνήσαμε ότι αντιμετωπίζουμε τόσες προκλήσεις ως ανθρωπότητα αλλά και ως δύο χώρες σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αυτήν την εποχή, που είναι πιο σημαντικό να εστιάζουμε σε αυτά που μας ενώνουν και λιγότερο σε αυτά που μας χωρίζουν. Προφανώς επαναλάβαμε τις πάγιες εθνικές μας θέσεις. Δώσαμε όμως έμφαση στην οικοδόμηση μιας θετικής ατζέντας, κυρίως στον τομέα της οικονομίας, όπου νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια σημαντική πρόοδο τους επόμενους μήνες, και εφόσον όλα πάνε καλά, πιστεύω ότι θα μπορούμε να συγκαλέσουμε ένα ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας στην Ελλάδα. Πια είναι η σειρά μας να το διοργανώσουμε με το καλό το φινόπωρο. Οπότε νομίζω ότι ήταν μια ευκαιρία για μια πολύ ανοιχτή, πολύ ειλικρινή συζήτηση, και πιστεύω ότι βάλαμε τα θεμέλια. Είμαι προσεκτικός στις διατυπώσεις μου, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουμε μεγάλες διαφορές οι οποίες διαφερόνται από τη μια σπίση. Αλλά πιστεύω ότι βάλαμε τα θεμέλια για την βελτίωση των σχέσεών μας, και κυρίως για να συνεργαστούμε στα μεγάλα ζητήματα τα οποία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε. Τεράστιες προκλήσεις. Είδατε πάλι και σήμερα τραγικές εικόνες από την Ουκρανία, με αμάχους να χάνουν τη ζωή τους. Αυτά πρέπει να μας απασχολούν σε αυτή τη στιγμή. Και ναούς και μοναστήρια. Δυστυχώς τίποτα δεν εξαιρείται της φρίκης του πολέμου. Και εμείς ερχόμαστε ως Οικουμενικό Πατριαρχείο αυτή τη μεγάλη ημέρα της πίστεώς μας, αλλά χαιρόμαστε και για την επικοινωνία που είχατε με τον Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας. Πάντοτε λέμε ότι οι καλές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν αντίκτυπο και στην ζωή και την μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου εδώ, στη χώρα που βρίσκεται, και αντίθετα οι κακές σχέσεις που καμιά φορά συμβαίνει να υπάρχουν μεταξύ των δύο γειτόνων και συμμάχων χωρών, και αυτές έχουν αρνητικό φυσικά αντίκτυπο, τον οποίον, όπως λέγει ο λαός μας, αισθανόμεθα στο πετσί μας. Γι' αυτό κάθε βήμα που γίνεται για την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κυβερνήσεων και των δύο λαών μας γεμίζει από χαρά και ικανοποίηση. Εμείς με αυτά τα αισθήματα ήρθαμε κοντά σας σε αυτό το σπίτι της Ελλάδος. Ευχόμεθα να έχετε καλή επιστροφή στην Ελλάδα και επιτυχία σε όλα τα επόμενα ταξίδια σας. Υπάρχει μία μεγάλη διεθνής κινητικότητα λόγω και του πολέμου φυσικά στην Ουκρανία, και επόμεθα όλες οι προσπάθειές σας να είναι επιτυχείς και η συμβολή της Ελλάδος όπως πάντοτε να είναι προς την κατεύθυνση της ειρήνης και της ευημερίας των ανθρώπων και των λαών.